Το Galaxy S4 Zoom διαθέτει κάμερα 16 MP και οπτικό zoom 10 επί. Το μενού της κάμερας είναι όπως της Galaxy κάμερας που αργότερα υιοθετήθηκε και από τον Galaxy S4. Προσφέρει πάρα πολλές επιλογές για τον απλό χρήστη, αλλά και για κάποιον πιο προχωρημένο που θέλει περισσότερες ρυθμίσεις. Η κάμερα ξεκινάει με την αυτόματη επιλογή, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει και να ανοίγει με την επιλογή που χρησιμοποιήσαμε τελευταία. Τα soft keys έχουν απενεργοποιηθεί, που είναι πολύ βολικό, καθώς έτσι όπως πιάνουμε την κάμερα, θα μπορούσε εύκολα να πατηθεί κάποιο κουμπί. Για να βγούμε βέβαια από την κάμερα, πατάμε 2 φορές το πίσω βελάκι. Στα δεξιά εμφανίζεται η επιλογή που έχουμε, η μπαταρία και τα κουμπιά για την λήψη της φωτογραφίας και βίντεο, όπως επίσης και το κουμπί mode. Στα αριστερά υπάρχει το πλήκτρο εναλλαγής μπροστινής και πίσω κάμερας και το βελάκι που μας ανοίγει το μενού των ρυθμίσεων. Μέσα στο μενού των ρυθμίσεων υπάρχει οι ρυθμίσεις, το flash, ο χρονοδιακόπτης, η εφαρμογή Photo Suggest, η βοήθεια, το voice control και η κοινή χρήση της φωτογραφίας. Στις ρυθμίσεις υπάρχουν οι συνηθισμένες ρυθμίσεις φωτογραφικής, ενώ στο βίντεο έχουμε μερικές νέες επιλογές, όπως το μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να υπάρχει ήχος ή όχι κατά τη διάρκεια του zoom, όπως επίσης και να ενεργοποιήσουμε την μείωση του θορύβου του αέρα. Υπάρχει επίσης και η επιλογή για αργή και γρήγορη κίνηση με 6 πλέον επιλογές ταχύτητας. Στο μενού της κοινής χρήσης έχει προσθεθεί μία νέα επιλογή, το απομακρυσμένο σκόπευτρο, που με την εφαρμογή της Samsung Remote Viewfinder μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε απομακρυσμένα την κάμερα μέσω κάποιου smartphone. Το zoom γίνεται χειροκίνητα περιστρέφοντας το δαχτυλίδι ή μέσω των κουμπιών αφής που βρίσκονται στα αριστερά της οθόνης. Στην αυτόματη λειτουργία υπάρχει μια σειρά από εφέ, όπως υπήρχε και στο Galaxy S4. Το πλήκτρο mode μας εμφανίζει το μενού με τις επιλογές για τη λήψη των φωτογραφιών. Εκτός από το αυτόματο υπάρχει και η επιλογή smart, στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών. Με το αριστερό κάτω κουμπί μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο προβολής του μενού. Μία νέα λειτουργία είναι η προτινόμενη έξυπνη λήψη, που είναι η πρώτη επιλογή στο μενού Smart. Αφού την επιλέξουμε, πατάμε ελαφρά το κουμπί της κάμερας για να κάνει focus και αμέσως μας εμφανίζει 3 επιλογές που μας προτείνει την καλύτερη λήψη για τη φωτογραφία μας. Επιλέγουμε ποια επιλογή μας ταιριάζει καλύτερα και τραβάμε τη φωτογραφία. Εκτός από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που υπάρχουν στις τελευταίες συσκευές της Samsung, όπως η διόρθωση ατελειών, καλύτερη φωτό κλπ, υπάρχει η παιδική λήψη, κατά την οποία ακούγεται ένας ήχος για να τραβήξει την προσοχή του παιδιού και μόλις αναγνωρίσει το πρόσωπό του, τη στιγμή που θα γυρίσει να κοιτάξει, βγάζει 5 συνεχόμενες φωτογραφίες. Η οριζόντια λήψη, η οποία εμπλουτίζει τα χρώματα των τοπίων. Υπάρχει ρύθμιση για την αυγή, το χιόνι, μάκρο για τις κοντινές λήψεις. Η ρύθμιση φαγητό, η οποία εμπλουτίζει τα χρώματα των φαγητών. Το πάρτι εσωτερικός χώρος, που βοηθάει στην καλύτερη λήψη φωτογραφιών σε εσωτερικούς χώρους χωρίς θάμπομα. Η επιλογή καταράκτης για την αποτύπωση του τρεχούμενου νερού
και έχουν προσθεθεί επίσης οι επιλογές που είχε το Galaxy S4, όπως η φωτογραφία με κίνηση, το drama shot για τη λήψη κινούμενου αντικειμένου και τα συγχωνεύει σε μια φωτογραφία όλα τα στάδια, το eraser mode που εντοπίζει κάποιο κινούμενο αντικείμενο και το σβήνει από τη φωτογραφία, το sound and shot για φωτογραφία με ήχο και έχει προσθεθεί επίσης η σιλουέτα, στην οποία γίνεται λήψη της σιλουέτας του περίγραμμα των προσώπων σαν σκιά με οπίσθιο φωτισμό, λήψη για το ηλιοβασίλεμα, νυχτερινή λήψη, πυροτεχνήματα και το light trace, το οποίο αποτυπώνει ίχνη από τα φώτα σε νυχτερινή λήψη. Στην ειδική λήψη, η οποία απευθύνεται σε πιο έμπειρα άτομα, έχει ρυθμίσεις program, manual και custom. Οι manual ρυθμίσεις έχουν επιλογές οι οποίες αφορούν την ταχύτητα του διαφράγματος, το άνοιγμα του διαφράγματος, το ISO, το οποίο έχει τιμές από 100 μέχρι 3200, υπάρχει επίσης ισορροπία λευκού, που εκτός από τις συνηθισμένες ρυθμίσεις υπάρχουν μερικές έξτρα επιλογές, όπως αυτή που τραβώντας μία φωτογραφία του λευκού φόντου που χρησιμοποιούμε, μπορεί να μετρήσει και να προσαρμόσει την ισορροπία του λευκού. Στην custom λειτουργία υπάρχει η επιλογή για τη φωτεινότητα, για τον χρωματικό τόνο, τον κορεσμό, την ευκρίνεια και την αντίθεση. Στο program μπορούμε να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε τις συνθήκες που εμείς θέλουμε. Τέλος, υπάρχει και η λειτουργία μου, στην οποία μπορούμε να επιλέξουμε μέχρι και 5 επιλογές που χρησιμοποιούμε συνήθως και μπορούν να είναι είτε από τη smart ρύθμιση, είτε από το ειδικό μενού, ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνουμε όλο το μενού.